Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2006 έκανα λογαριασμό στο YouTube και ανέβαζα περιστασιακά κάποια βίντεο, πολύ περιστασιακά, τίποτα συστηματικό. Από το 2006 μέχρι και το 2017 είχα φτάσει περίπου στους 195 subscribers. Να σημειώσω εδώ ότι το YouTube ιδρύθηκε το 2005, μόλις ένα χρόνο πριν, και αγοράστηκε από την Google το Νοέμβριο του 2006, δηλαδή 2 μήνες μετά από τότε που ξεκίνησα το κανάλι μου. Τώρα, το 2007 έγραφα συστηματικά άρθρα στο blog μου και πολλά τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο GreekCoach.gr κάθετος blog. Τα τελευταία χρόνια όμως φλέρταρα πολύ με την ιδέα να ξεκινήσω κάποια βίντεο, αλλά πάντα το απέφευγα γιατί ντρεπόμουν, φοβόμουν, δυσκολευόμουν. Γενικά, δίσταζα να βγω μπροστά στην κάμερα να πω 5 πράγματα και μετά να καθίσω να δω και το βίντεο με τον εαυτό μου να μιλάει. Ήταν πραγματικά μια τρομακτική σκέψη. Οπότε και δεν το έκανα. Κάποια στιγμή όμως πριν από 3 χρόνια πήρα την απόφαση και μπήκα στη δράση. Έκανε το πρώτο μου βίντεο το Σεπτέμβριο του 2017. Για κάνα εξάμηνο ανέβαζα συστηματικά περίπου ένα βίντεο την εβδομάδα. Μετά κάποια πράγματα άλλαξαν στην καθημερινότητά μου και για περίπου 8 μήνες δεν ανέβαζα τόσο συστηματικά, μπορεί να ήταν 1-2 βίντεο το μήνα. Και από το Φεβρουάριο του 2019 ανεβάζω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Μου πήρε 11 χρόνια για να φτάσω στους 190 subscribers από το 2006 μέχρι το 2017 και μέσα στα επόμενα 3 χρόνια σχεδόν τους δεκαπλασίασα. Ξεκινώντας τα βίντεο, δεν ήξερα αν θα βοηθήσουν και πώς στη δουλειά μου. Γιατί δεν είχα παράδειγμα από κάποιον άλλον στην Ελλάδα, στον κλάδο μου, να κάνει κάτι τέτοιο. Και από εξωτερικό, νομίζω μόνο ο Eric Worre που ανέβαζε συστηματικά βίντεο, ένα κάθε μέρα ανέβαζε εκείνος, αλλά και ο Dot Falcone σε μικρότερη κλίμακα. Οπότε ξεκίνησα με τη σκέψη ότι όταν κάτι το κάνεις συστηματικά και δίνεις αξία συστηματικά, κάποια στιγμή θα σου φέρει αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που διδάσκω τόσα χρόνια. Ανεβάζετε υλικό που δίνει αξία. Οπότε έκανα αυτό που διδάσκω. Στην πορεία άλλαξα κάποια πράγματα στον ήχο, στο στήσιμο της κάμερας, στο φωτισμό, στον τρόπο ομιλίας, στο σενάριο, στο πώς παρουσιάζω τις ιδέες, στο πώς προωθώ τη δουλειά μου μέσα από αυτά τα βίντεο και γενικά όλη αυτή η εμπειρία με βοήθησε να γίνω καλύτερος και σε πολλούς άλλους τομείς. Εδώ βέβαια να σημειώσω ότι έχω την τύχη να έχω κάποιους φίλους και συνεργάτες πρόθυμους να με διορθώσουν. Οπότε κάθε φορά που έβλεπαν κάτι που μπορούσα να διορθώσω, να βελτιώσω, πολύ πρόθυμα μου έστειλαν ένα email, με πέραν τηλέφωνο, μου στείλαν ένα μήνυμα και μου το πρότεινα. Και φυσικά τις περισσότερες φορές τους άκουγα. Το να βρίσκεις όμως χρήσιμο περιεχόμενο κάθε εβδομάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει πολύ καλό προγραμματισμό, συνεχή μελέτη και διαρκή βελτίωση. Θέλει συνέπεια στη δράση. Επίσης, κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι έβλεπα και βλέπω άλλους που ξεκινάνε ένα κανάλι, ανεβάζουν μερικά βίντεο και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφταναν να έχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες subscribers. Και χωρίς να θέλω να μειώσω τη δουλειά τους, όταν βλέπεις ότι το δικό σου υλικό είναι ίσης αξίας, ίσως και μεγαλύτερης αξίας, αλλά δεν έχεις την ίδια ανάπτυξη, κάποιες φορές επηρεάζεσαι. Αυτό είναι το κακό με τη σύγκριση. Ωστόσο, πάντα επέστρεφα στη σκέψη ότι πρώτον, δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνομαι, μόνο να παραδειγματίζομαι, και δεύτερον, να μην είμαι προσκολλημένος στο αποτέλεσμα, αλλά να παραμένω εστιασμένος στη δράση. Έτσι, έμενα εστιασμένος σε αυτό που μπορούσα να ελέγξω. Το να ανεβάζω συνεχώς ποιοτικό υλικό και να βελτιώνω ό,τι μπορώ. Τι είναι αυτό που αν το ξεκινούσατε θα έκανε μεγάλη διαφορά στη δουλειά ή στη ζωή σας? Κάτι που σας τρομάζει, που το αναβάλλετε, αλλά που πιστεύετε ότι θα έκανε όντως μεγάλη διαφορά? Γράψτε το στα σχόλια ή στο χαρτί σας και κάντε το. Βρείτε το θάρρος και κάντε το. Βγείτε μπροστά. Αν έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας online επιχείρηση ή αν έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να κερδίσετε εισόδημα μέσω ίντερνετ, αλλά φοβόσασταν πώς να το κάνετε αυτό, θα σας πρότεινα να δείτε μια online ενημέρωση που έχω ετοιμάσει για το πώς μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά μέσω ίντερνετ και πώς να το κάνετε αυτό έχοντας τη δική μου βοήθεια και καθοδήγηση. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος online. GreekCoach.gr κάθετος online. Οπότε, τι είναι αυτό που αν το κάνατε θα είχε πολύ μεγάλη διαφορά στη ζωή σας, αλλά για κάποιο λόγο φοβάστε να το κάνετε, αναβάλλετε να το κάνετε? Βρείτε τι είναι αυτό και κάντε το. Μην το αναβάλλετε άλλο. Να ξέρετε, από αυτούς που κάνουν τα πράγματα να συμβούν, κανείς δεν είναι απόλυτα έτοιμος όταν ξεκινάει. Αλλά ξεκινάει. Αυτή είναι η διαφορά. Ξεκινήστε, κάντε το και μετά από 1, 2, 3 χρόνια κάποιοι θα λένε «Μακάρι να ήμουν σαν κι αυτόν» ή «Α, αυτός το έχει». Όχι, δεν το έχει. Μπήκε στη δράση και δούλεψε σκληρά. Δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο για να μπει στη δράση και για να δουλέψεις σκληρά. Όλοι μπορούν να το κάνουν.